ότι στη ΜΕΤ που ήταν οι πρώτες εκλογές, εγώ, όπως σας εξήγησα, ήμουνα σε αποτοξίνωση, είχα βγει από την κλινική του Λιμπέρι και συνέχισα τη θεραπεία σπίτι μου. Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε από τα χάπια, κοιμόμουνα πολύ βαριά. Ναι. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ενώ ήταν η τηλεόραση πάρα πολύ δυνατά, μετά δεν ξέρω πόση ώρα μπορεί να χτυπούσε την πόρτα, ξαφνικά άκουσα και το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας. Σας χτύπησε την πόρτα και το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας. Την πόρτα δεν την άκουσα. Ναι. Εγώ ήμουν εξαπλωμένη στο σαλόνι. Αλλά κάποια στιγμή άκουσα πολύ έντονα το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας. Όπως ήμουν, αλλά πάρα πολύ κομμένη. Δεν προλάβατε να ανοίξει. Ναι, ώσπου να σηκωθώ. Πότε έγινε αυτό, κυρία Θιάνο? Στις πρώτες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές, δηλαδή πριν από 20 μέρες, περίπου 25 μέρες. Ναι. Θα ήθελα πριν προχωρήσετε να σας διακόψω, γιατί με ειδοποιούν τώρα από το κοντρόλ ότι έχουμε στο τηλέφωνο μία φίλη σας. Μία φίλη σας που σας βλέπει, σας ακούει αυτή την ώρα και θέλει να σας μιλήσει. Καλησπέρα σας από το Φάλιρο. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Με ποια κυρία μιλάμε? Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο γιατί είμαι συγκινημένη. Με ποια κυρία μιλάμε? Την κυρία Σούλα, δεν θα πω επώνυμο. Με ξέρει. Πέστε, Νινή, Θεόνη. Θεόνη. Είμαι η Σούλα. Την ακούτε? Ναι, Σούλα, κορίτσι μου. Είμαι η παιδική σου φίλη. Στη ζωή υπάρχει επιστροφή, κοπέλα μου. Όπως εγύρισα κάποτε εγώ όταν είχες αυτοκτονήσει, όταν έμαθες από πού έρχεσαι και ότι οι γονείς σου δεν ήταν αυτοί. Όταν μου πιάσες τα χέρια και σου είπα έχει επιστροφή η ζωή, ξανά έχει. Μίλα αλήθεια στο παιδί σου. Ξέρεις κι εγώ ορφανή από πατέρα μεγάλωσα και το ξέρεις. Στο σπίτι μου σε πήρα, μαζί ζήσαμε. Έχασα τη μητέρα μου τώρα. Σου μιλώ όπως δεν είμαστε παιδιά. Μίλα αληθινά, μίλα τίμια και το παιδί σου θα γυρίσει. Αυτό σας λέει η φίλη σας που μας πήρε το τηλέφωνο. Και σας είπε να μιλήσετε αληθινά στο παιδί σας, το παιδί σας θα γυρίσει. Εγώ πιστεύω ότι μιλάτε αληθινά στο παιδί σας. Πόσο περισσότερο αληθινά μπορεί να μιλήσει μια μάνα στο παιδί της να λέει ότι εγώ θεωρώ τον εαυτό μου εγκληματία για αυτό που έκανα. Ναι, δεν το έκρυψα από την αρχή. Το είδα. Θα σας δώσουμε όλα τα στοιχεία. Βεβαίως δεν μπορεί αυτό το πρόγραμμα να κρατήσει μέχρι τα ξημερώματα. Αυτή η νύχτα μπορεί να είναι μακρινή για εσάς και για μας. Εμείς συνεχίζουμε την έρευνά μας αυτή την ώρα στο Περιστέρι, στη Μεταμόρφωση, σε κάποιες διευθύνσεις που έχουν πάρει από την αστυνομία. Βεβαίως δεν μπορούμε να κρατήσουμε το σταθμό για το πρόγραμμα αυτό μέχρι τις 2-3 που θα χρειαστεί. Θα είμαστε σε επαφή συνέχεια από εδώ και πέρα. Αυτές τις ώρες, αύριο μεθαύριο. Και ελπίζω και το εύχομαι και το ευχόμαστε όλοι μας ότι ο Γαβρίλης θα είναι κοντά σας, ίσως αύριο ή μεθαύριο. Αρκεί να το πιστεύετε κι εσείς. Φυσικά το πιστεύω και το θέλω. Αλλά ήθελα να σας πω ότι ίσως ο Γαβρίλ την ημέρα που ήρθε και χτύπησε τόσο πολύ ώρα, μάλλον πιστεύω, επειδή όσο το γνωρίζω εγώ τον Γαβρίλ, επειδή είμαστε και φίλοι, είναι πάρα πολύ κλειστός χαρακτήρας και είμαι το μόνο άτομο όπου μπορεί και μιλάει άνετα, όπως και εγώ μαζί του. Δηλαδή, ναι. Είμαι το μοναδικό άτομο που το γνωρίζω τόσο καλά. Δηλαδή, ξέρω... Τότε θα κάνουμε το εξής. Θα είμαστε, πάμε σε μια συνέχεια επαφή. Μόλις έχουμε μια οπτική επαφή με τον Γαβρίλο, πριν το μιλήσουμε εμείς, πριν το μιλήσει ίσως οποιοδήποτε, θα σας ειδοποιήσουμε και αν είμαστε κοντά θα φύγουμε και θα πάμε να το συναντήσουμε για να το μιλήσετε πρώτοι εσείς. Θα είμαστε λοιπόν σε επαφή την επόμενη ώρα. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά λυπάμαι, διότι είναι περασμένη ώρα και θα έπρεπε να έχουμε σταματήσει ήδη. Είμαστε σε μια συνεχή προσπάθεια που θα γίνει και τις επόμενες ώρες μέσα στη νύχτα για να βρούμε κάποια ίχνη του Γαβρίλη. Στην επόμενη εκπομπή μας που θα είναι την ερχόμενη Τρίτη, 11 το βράδυ, σίγουρα θα έχουμε να σας πούμε κάποιο αποτέλεσμα από την προσπάθεια μας αυτή που ίσως, εάν είχαμε περισσότερη ώρα στη διάθεσή μας τηλεοπτική, να σας παρουσιάζαμε το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας αυτό το βράδυ. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη στις 11. Καλή σας νύχτα.